Εδώ είναι ένας παγκόσμιος χάρτης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εδώ. Και το Βιετνάμ δεν βρίσκεται εδώ, ούτε καν εδώ, αλλά εδώ. Τώρα, τι ζώρι είχαν οι Αμερικανοί με το Βιετνάμ και αναμίχθηκαν σε έναν τόσο μεγάλο και θανατηφόρο πόλεμο στην Ασία. Η απάντηση βρίσκεται στην επέκταση του κομμουνισμού στην Ασία. Πρώτα ο πόλεμο τη Κορέα έφερε τα Ηνωμένα Έθνη αντιμέτωπα με τι κομμουνιστικές δυνάμει και τελικά επεγράφει κατάπαυση πυρό μέχρι σήμερα. Οι Αμερικανοί φοβόταν ότι αν μια χώρα τη Ασία γινόταν κομμουνιστική, τότε θα την ακολουθούσαν και άλλε και στο τέλο θα έπεφτε και η Ινδία στα χέρια του κομμουνισμού. Αυτό ονομάζεται φαινόμενο του ντόμινο. Η περιοχή ονομαζόταν Γαλλική Ινδοκίνα, διότι ήταν γαλλική απικία. Το 1940 η Γαλλία πέφτει στα χέρια της Γερμανίας και η Ινδοκίνα ενσωματώνεται από την Ιαπωνική Αυτοκρατορία, σύμμαχο της Γερμανίας. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Γάλλοι εκδιώχτηκαν για πάντα. Όπως και στον πόλεμο της Κορέας, το Βιετνάμ χωρίστηκε σε βόρειο και νότιο τμήμα. Στο βορρά υπήρχαν οι κομμουνιστές υπό τον Χωτσιμίν και το δημοκρατικό στρατό του Βιετνάμ και από την άλλη στο νότο υπήρχε η δημοκρατία του Βιετνάμ. Ο πόλεμος ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1955. Αρχικά οι Αμερικανοί έστειλαν στρατιωτικού συμβούλου στο Βιετνάμ για να υποστηρίξουν το νότιο Βιετνάμ ήδη από το 1955. Οι Βιετναμέζοι εκμεταλλεύτηκαν το περιβάλλον προς όφελό του. Δημιούργησαν ένα τεράστιο μονοπάτι που το ονόμασαν το μονοπάτι του Χότσι Μιν, που περνούσε μέσα από τι γειτονικέ χώρε και οδηγούσε στο νότιο Βιετνάμ και του επέτρεπε να κάνουν επιδρομέ και να κατασκευάσουν τούνελ. Τα περίφημα υπόγεια τούνελ των Βιετκόνγκ φτιάχτηκαν με τα χέρια και είχαν πολλά μέτρα βάθο. Στα 4 μέτρα βρισκόταν το στρατηγείο, καθώ και αποθήκε οπλισμού. Στα 6 μέτρα υπήρχαν χειρουργία και λίγο πιο κάτω κρυβόταν άλλοι πολίτε, φιλικοί προ του Βιετκόνγκ φυσικά. Το πρόβλημα της έλλειψης οξυγόνου λύθηκε φυσικά με τους αερογωγούς. Υπολογίζεται ότι εκεί κρύφτηκαν 16.000 άνθρωποι. Το Νότιο Βιετνάμ δεν είχε τρόπο να τους αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, και το 1960 ο πρόεδρος Eisenhower στέλνει στρατιωτικούς συμβούλους για να εκπαιδεύσουν τους στρατιώτες του Νότιου Βιετνάμ. Δεν ήθελε να στείλει Αμερικανούς να σκοτωθούν στο Βιετνάμ, καθώς δεν είχε περάσει καιρός από τον Κορεατικό Πόλεμο και έτσι ο πόλεμος ήταν ακόμη μικρής κλίμακας. Όμω ο Τζον Κέννεντι αναλαμβάνει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών το 1961 και μεταξύ των στρατιωτικών συμβούλων, των αεροπλάνων, των τεθωρακισμένων και άλλων όπλων, στέλνει και μονάδε ειδικών δυνάμεων που θα μπορούσαν να βγάλουν του Βιετκόνγκ από τι τρύπες του. Αυτοί ωστόσο θα έπρεπε να είναι μικρόσωμοι για να καταφέρουν να χωρέσουν στα τούνελ. Φυσικά επιστρατεύτηκαν και νεαροί Βιετναμέζοι για την ίδια δουλειά, ω υπήρχαν μόλι 11.000 Αμερικανεί στο Βιετνάμ. Τα αποτελέσματα βέβαια δεν ήταν ενθαρρυντικά, οπότε η Αμερική καταφεύγει επίση σε βρώμικα μέσα για να αντιμετωπίσει τι υπόγειε σύραγγε, αρχίζουν να ψεκάζουν τη ζούγκλα με αποφυλωτικά για να πέσουν όλα τα φύλλα με ένα απλό αεράκι και να γίνει ο πόλεμος πιο εύκολος για αυτούς. Το πιο επικίνδυνο χημικό που ψέκασαν ήταν ο πορτοκαλί παράγοντας, που είχε δηλητηριάσει το έδαφος και το πρόβλημα παραμένει μέχρι και σήμερα. Τίποτα δεν μπορεί να καλλιεργηθεί σε αυτές τις περιοχές. Οι ψεκασμοί διήρκεσαν από το 1962 έως το 1964. Παράλληλα, ο νοτιοβιετναμέζικος στρατός χτυπούσε τόπους λατρείας των βουδιστών, κάτι που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις. Η διάσημη εικόνα με τον μοναχό που αυτοπυρπολείται είναι από τις διαδηλώσεις που έγιναν στη Σαϊγκόν. Η λαϊκή δυσαρέσκεια κατά του Ντιέμ ήταν μεγάλη και οργανώθηκε ένα πραξικόπημα και τον δολοφόνησαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζαν για το πραξικόπημα αλλά επέλεξαν να μην κάνουν τίποτα καθώς ο Ντιέμ είχε πέσει στα μάτια τους μετά από την ήττα στη μάχη του Αμπάκ όπου μια μικρή ομάδα Βιετκόγ νίκησε το στρατό του Νότιου Βιετνάμ. Στι Ηνωμένες Πολιτείες δολοφονεί το Κένεντι και λίγο αργότερα αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος Τζόνσον. Ο πόλεμος και η Αμερικανική εμπλοκή μεγάλωσαν λόγω ενός γεγονότος στο κόλπο του Τον Κιν. Εκεί υπήρχαν δύο Αμερικανικά πλοία, το Maddox και το Turner Joy, που συνέλεγαν πληροφορίες. Αυτά δέχτηκαν επίθεση από τορπίλε του Βόρειου Βιετνάμ. Ο νέο πρόεδρος των ΗΠΑ, Λίντον Τζόνσον, δεν θα το άφηνε αυτό και αποφάσισε να στείλει στρατό στο Βιετνάμ. Μετά την επίθεση των Βιετκόνγκ στην Αμερικανική βάση του Πλέικου το Φεβρουάριο του 1965, άρχισαν οι επιχειρήσεις Flaming Dart, Rolling Thunder και Arclight. Light. στόχο είχαν τον βομβαρδισμό θέσεων του Βορείου Βιετνάμ, ώστε να σταματήσει τον εναφοδιασμό των Βιετκόνγκ, αλλά και ταυτόχρονα να ανυψωθεί το ηθικό του νοοβιετναμέζικου στρατεύματο. Αυτόχρονα, όσο μεγάλο η βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Νότιο Βιετνάμ, η Σοβιετική Ένωση και η Κίνα αύξησαν και αυτές τις παροχές τους προς το καθεστώς του Βορρά. Από τους 3.500 πεζοναύτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν τελικά 200.000 στρατιώτες στο Βιετνάμ. Πολλοί νέοι για να αποφύγουν την επιστράτευση κατέφευγαν στον Καναδά ή καθυστερούσαν τις σπουδές τους στο κολέγιο. Στο μεταξύ, το αντιπολεμικό κίνημα άρχισε να αναπτύσσεται πολύ περισσότερο και έχουμε μια σειρά από διαδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Βιετνάμ τώρα, οι Αμερικανοί έκαναν εφόδους σε χωριά για να βρουν οι κομμουνιστές Βιετκόνγκ. Οι Βιετκόνγκ κρυβόταν ανάμεσα στους αθώους έστειλαν ενέδρες στους Αμερικανού χρησιμοποιώντας τη πλάστηση σαν καμουφλάζ και μετά την επίθεση επέστρεφαν στα υπόγεια τούνελ με αποτέλεσμα να χάνονται από το πτυτικό πεδίο των Αμερικανών και φυσικά τοποθετούσαν ναρκες στο έδαφος. <ΣΣ1> Εδώ ήταν το σημείο που οι Αμερικανοί αποφάσισαν ότι πέρα από τα αποφυλατικά έπρεπε να ρίξουν και βόμβες να Οι βόμβες Ναπάλμ πάλουν έκαιγαν τον τόπο και υπήρχαν ένα υλικό που κολούσε πάνω στο δέρμα προκαλώντα ανατίφορα εγκάβματα. Αυτέ χρησιμοποιήθηκαν και στον ελληνικό εμφύλιο, από τι πρώτε φορέ που χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή. Άλλα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο του Βιετνάμ ήταν φυσικά το αμερικανικό Μη-16, το οποίο είναι ένα όπλο σχεδιασμένο για να προκαλεί πανικό. Το φλογοβόλο, το βαρτιστικό αεροπλάνο B-52 που κατασκεύασε η Boeing και το άρμα Μη-48, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ, καθώς δεν ήταν και πολύ χρήσιμο στη ζούγκλα του Βιετνάμ. Από την άλλη, οι Βιετκόν χρησιμοποιούσαν όπλα που κατασκευάζονταν στην Κίνα και τη Σοβιετική Ένωση. Ένα κομβικό σημείο είναι η επίθεση TET. Η επιχείρηση αυτή σχεδιάστηκε από το Βόρειο Βιετνάμ στα τέλη του 1967. Τον Ιανουάριο του 1968, χιλιάδες Βιετκόνγκ επιτέθηκαν σε 100 πόλεις του Νότιου Βιετνάμ και του έπιασαν όλου τον ύπνο αφού εκείνη την περίοδο τα πράγματα είχαν χαλαρώσει λόγω της ανακοχής του νέου έτου. Η επίθεση δεν πέτυχε το στόχο της, που ήταν η λαϊκή εξέγερση, αλλά σίγουρα σκοτώθηκε πολλοί κόσμο. Τον Νοέμβριο του 1968, στι εκλογέ των ΗΠΑ, εκλέγεται ο Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίο υποσχέθηκε να φέρει του νεαρού στρατιώτε πίσω στην Αμερική και θα άφηνε τους Νότιο Βιετναμέζου να μιθούν μόνοι του με αμερικανικά όπλα και καθοδήγηση. Από τις τελευταίες πράξεις του Νίξον ήταν και οι βομβαρδισμοί του Λάος σε στόχους του μονοπατιού του Χοτσιμίν για να κοπεί ο ενεφοδιασμός. Ταυτόχρονα το αντιπολεμικό κίνημα διαδήλωνε συνεχώς και στο Πανεπιστήμιο του Κέντ η εθνοφρουρά άνοιξε πυρ και σκότωσε τέσσερις φοιτητές. Πολλοί βετεράνοι του Βιετνάμ εντάχθηκαν επίσης στο αντιπολεμικό κίνημα και κάποιοι πέταξαν τα μετάλλιά τους μπροστά στο καπιτόλιο. Σιγά-σιγά οι Αμερικανοί εκένωσαν το Βιετνάμ και οι ήταν του. Ακολούθησε η επίθεση του Πάσχα του 1972, όπου ο Βορράς πέρασε την παράλληλο, αλλά μερικά εναπομείναντα αμερικανικά μοβαρδιστικά βοήθησαν του Νότιους να αποκρούσουν την επίθεση. Στις Στι Πολιτείες αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο του Watergate, στο οποίο μπλεκόταν και ο πρόεδρο Νίξον και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Ο νέος πρόεδρος ήταν ο Τζέραλτ Φόρντ, ο οποίος απέσυρε τη χρηματοδότηση στο Νότιο Βιετνάμ και τότε οι Βόρειοι έκαναν μια τελική επίθεση που την ονόμασαν εκστρατεία Χότσι Μίν. ο Χότσι Μίν είχε πεθάνει το 1969. Τελικά στις 27 Απριλίου του 1975, 100.000 Βορειοβιετναμέζοι περικυκλώνουν τη Σάιγκον και το Βιετνάμ ενοποιείται υπό την ονομασία Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ. Στον πόλεμο του Βιετνάμ έπεσαν πάνω από 7,5 εκατομμύρια τόνοι βομβών, ενώ στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έπεσαν γύρω στα 2 εκατομμύρια. Υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν 2 εκατομμύρια πολίτες και από τις δύο πλευρές. Οι Αμερικανοί υπολογίζουν γύρω στους 200.000 νεκρούς στρατιώτες για τον Νότιο Βιετνάμ, ενώ 58.220 είναι ο αριθμός των νεκρών Αμερικανών στρατιωτών. Τα θύματα των Βιετκόν και των στρατιωτών του Βορείου Βιετνάμ ανέρχονται στους 1.100.000. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram για να βλέπετε τα καινούργια post, αλλά και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε τα καινούργια βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά.